Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, σας κύριε Πρόεδρε. Θέλω κάτι απαντήσεις όμως. Βεβαίως. Μαζί με αυτές. Η απάντηση είναι για το θέμα της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επειδή το είδα και στη δήλωση του κυρίου Ζώη και έτσι το λένε και διάφοροι. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν σας ζητηθεί, θα συνεργαστείτε. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Εάν δεχθούμε, που εμείς το έχουμε πει δημόσια, ότι η Ελλάδα βρίσκεται υποκατοχή και ότι απειλείται αυτή τη στιγμή από τους πιστωτές, οι οποίοι αγοράσανε ελληνικά ομόλογα στα 11 σέντς τον Αύγουστο φέτος και τα πουλά 44 τώρα, και θα δούμε ποιοι είναι τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να δούμε ότι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Γοργοπόταμο, ο Ζέρβας με τον Βελουχιώτη και με συνεργασία με τους Εγγλέζους τεινάξαν τον Γοργοπόταμο στον αέρα και χτυπήσαν τους Γερμανούς. Εάν ο Ζέρβας με τον Βελουχιώτη και οι Εγγλέζοι καθόντουσαν να λύσουν διαφορές που ήταν σε καιρό ειρήνης, δεν θα είχαν ατεναχτεί ο Γοργοπόταμος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Ακούω να μιλάνε για τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη όπως ο φίλος μου ο Χρήστος Ζώης. Ο ίδιος έλεγε ότι τα στελέχη του στη Λάρισα, και ήταν περήφανος γι' αυτό, στις δημοτικές εκλογές συνεργαστήκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς προεκλογικά είχαμε συμφωνήσει σε ένα πράγμα. Στην καταγγελία του μνημονίου. Στο επονίδιστο και επαχθές του χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι αυτός ο οποίος έχει αλλάξει άποψη. Ακούω στελέχη του να λένε ότι αναγνωρίζουν το χρέος. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεύτερον, πάντα έλεγα, λέω και θα λέω, ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία είναι τα εθνικά θέματα, θέματα Θράκης, θέματα ελληνοτουρκικά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη λαθρομετανάστευση, θέματα που έχουν να κάνουν με υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποτελούν για μας κόκκινες γραμμές, θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Εμείς λέμε φορολογία στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει βαριά φορολογία σε όλους. Λοιπόν, μην παίζουν τέτοια παιχνιδάκια, γιατί εμάς δεν θα μας πετάξουν ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θα παραμείνουμε Έλληνες. Άλλο ένα θέμα, το γιατί τώρα με ρωτήσατε. Γιατί τώρα, κύριε Παπαδάκη, υπογράψαν το τρίτο μνημόνιο, μάλλον όχι το τρίτο μνημόνιο, ψηφίσαν τα μέτρα αυτά τα οποία τους επέβαλαν πριν υπογράψουν καν μνημόνιο και πριν πάρουν καν τα λεφτά. Και έχουν 150 βουλευτές. Αντιλαμβάνεστε αυτό ότι που λέτε είναι σοβαρό. Ιδιακά. Αυτό που λέτε είναι σοβαρό και θέλω μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Λέτε λοιπόν ότι έχει μείνει η Νέα Δημοκρατία με 150 βουλευτές και βγήκε στην αγορά για να βρει βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία δε, η οποία θα σας θυμίσω για το non-paper, ότι είχε δημοσιεύσει μια μέρα πριν μέσα από το Αντινιούς αυτό το χαρτί που φέρεται ότι την επόμενη μέρα θα έδινα εγώ στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κάνει το παιχνίδι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή είναι στριμωγμένη. Προσέξτε, αν η Νέα Δημοκρατία κάνει το παιχνίδι, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Σταμάτης είναι. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ζώης παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κινήματος, αλλά δεν έχει φύγει από το κίνημα. Ο κύριος Μαρκόπουλος παραμένει ακόμα στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλά, έχετε πει ότι δεν διαγράφετε εσείς γι' αυτό. Ακούστε να δείτε. Ως αρχή σας, εγώ θυμάμαι την πρώτη σας ομιλία στη Βουλή. Είπατε ότι εμείς δεν πρόκειται να διαγράψουμε ποτέ κανέναν. Είναι ελεύθερες όλες οι απόψεις. Εμείς δεν διαγράφουμε ούτε βουλευτές, ούτε στελέχη. Έτσι δεν είχατε και πει. Και μάλιστα κάλεσα σε παστρατιά όλα τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Καταργούμε όλους τους κομματικούς, αν θέλετε, μηχανισμούς που είχαμε δομήσει μέχρι τώρα. Γιατί πάμε σε συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όμως στον αέρα. Όλα τα μέλη μέχρι 30 του μηνός. Υπάρχει στον αέρα. Δεν υπάρχουν ούτε Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ούτε δομές. Παρά μόνο οι δομές που θα χτίσουμε αύριο, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή Συνεδρίου και οι λαϊκές συνελεύσεις που θα γίνουν σε όλους τους νομούς. Κύριε Τώρα, Πρόεδρε, για τους βουλευτές. Οι βουλευτές μένει στον αέρα, αν θέλετε γι' αυτό, είναι γι' αυτό, για να μην σας αδικήσω. Για να μην αδικηθείτε. Μένει στον αέρα η μομφή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στριμωχθεί, έχει μείνει με 150 βουλευτές, εμέσως πλην σαφώς αφήνεται να εννοηθεί. Ότι στην προσπάθειά της να αυξήσει την κοινοβουλευτική της δύναμη κάνει άνοιγμα, ψαρεύει προς τη δική σας κατεύθυνση. Αυτό λέτε. Μαζί με τους συνεταίρους της. Μαζί με το Πασόκ που ο κύριος Πάγκαλος εχθές
ζήτησε να καταστραφεί το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το είπε. Δηλαδή, έχουμε τη συγκυβέρνηση, τις δυνάμεις του μνημονίου, οι οποίοι πασχίζουν να βρουν βουλευτές. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και βουλευτές ανεξάρτητες. Και δέχτηκε ο κύριος Μαρκόπουλος. Με τους οποίους δεν σας κρύβω ότι εμείς μιλάγαμε και μιλάμε. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εάν βουλευτές όλων των κομμάτων δεν έχουν ψηφίσει μνημόνιο και ζητήσουν να μπουν στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, είναι καλοδεχούμενοι. Αυτό τώρα που λέτε είναι... Ακόμα, το είπα και στη... Προσέξτε, κάλεσα προθέσεις είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι οι 2 ή 3 που φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Βέβαια ο κύριος Νικολόπουλος θες τον άξονα να λέει ότι δεν πάω στον καμένο. Ακούστε, ο κύριος Νικολόπουλος έχει ψηφίσει μνημόνιο. Με τον κύριο Νικολόπουλο δώσαμε την Παρασκευή τα χέρια. Όχι για να μπει στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί δεν μπορεί να μπει, γιατί έτσι έχουν αποφασίσει την δική μας διακήρυξη. Γιατί έχει ψηφίσει μνημόνιο. Όμως με το χριστιανοδημοκρατικό κίνημα το οποίο ο ίδιος έχει κάνει, θα μπορούσε να συνεργαστεί στα πλαίσια της κοινής στάσης στο κοινοβούλιο. Πάντως άλλο υπάρχει... το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μια θολή στάση ακόμα για τον κύριο Κουράκο, για την κυρία Κόλια, για τον κύριο Κουίκ, που παρά το γεγονός ότι ψάξαμε να βρούμε, να μιλήσουμε μαζί τους, και από ό,τι διαβάζω και άλλοι συνάδελφοί μου από άλλα μέσα, δεν έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Που θα μπορούσαν να είχαν βγει, να είχαν μιλήσει, να είχαν ξεκαθαρίσει σε αυτή την κρίσιμη. Ακούστε κύριε Παδάκη. Και ο Γιάννης ο Κουράκος και ο Τέρνης ο Κουίκ, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας, θα θυμίσω. Και η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κόλια. Είναι βουλευτές οι οποίοι κατέβηκαν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έδωσαν μάχη με τους ανεξάρτητες Έλληνες. Αν μας ακούνε, μπορούν να κάνουν παρέμβαση στην εκπομπή, βέβαια. Συνεχίζουν να παραμένουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και εάν υπάρχουν κάποιες προσπάθειες να δημιουργηθούν ρήγματα στους ανεξάρτητους Έλληνες, τους λέμε ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις με μεθόδους του 65 και της αποστασίας δεν περνάνε σε εμάς. Γιατί εμείς είμαστε απλώς οι εκπρόσωποι των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων οι οποίοι χτίσαν αυτό το κίνημα με τη βοήθεια βεβαίως των 10 αρχικών βουλευτών, των 35 βουλευτών που εξελέγησαν το Μάιο και των 20 βουλευτών που είμαστε τώρα. Πάντως εσείς κατονομάζετε και την πηγή από την οποία εκπορεύεται το όλο σχέδιο για την αποσταθεροποίηση του κόμματός σας. Και λέτε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η συγκυβέρνηση. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Τώρα, το θέμα είναι όμως ότι με αυτόν τον τρόπο... Αν συνδράμουν... Έχετε βγάλει έξω βέβαια τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλά δεν νομίζω. Εντάξει, είναι σε στυλάω η Δημοκρατική Αριστερά. Λοιπόν, είναι τώρα έχουμε κωδισό πολιτική άνοιξη και λαό σε μια νέα μορφή. Λοιπόν, εάν συνδράμουν σε αυτό και τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία τα χτυπάμε, τους λέμε ότι θα τους τσακίσουμε. Εμείς δηλαδή, για να πω και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο θέμα, εμείς όσο και αν πλησιάζουν βουλευτές ή το κίνημα για το θέμα των χρυσορυχείων της Χαλκιδικής για τις επιφανειακές εξορίξεις, λέμε όχι, τέλος. Όμως, ξέρετε, για να μην αδικήσουμε και ανθρώπους στους οποίους λέτε ότι είχατε και προσωπική σχέση. Ένας βουλευτής κάμπτεται άραγε, γιατί λέτε ότι υπήρξε και μια συνάντηση με τον κύριο Χρήστο Λαζαρίδη. Διαβάζετε, ναι. Κάμπτεται από μια συζήτηση, αν έχει γίνει αυτή, ή υπονοείται και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κύριε Παδάκη. Εγώ ξέρω ότι εμείς παραμένουμε σταθεροί. Μάλιστα. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή έχοντας 150 βουλευτές, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Ξέρω ότι ο κόσμος των ανεξάρτητων Ελλήνων, όσο μας τυπάνε. Πρέπει να υπήρχε και προδιάθεση όμως. Πρέπει να υπήρχε και ιδεολογική προδιάθεση. Και παράλληλα ξέρω και το λέω ξεκάθαρα ότι αν κάποιοι δεν αντέχουν να είναι μαζί με όλες τις δυνάμεις του ελληνικού λαού, από όπου και αν προέρχονται, με τα κοινά ιδανικά και τους κοινούς στόχους που έχουν προδιαγράψει και θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Όχι, 2 λεπτά. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μάλιστα. Καλό ταξίδι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας εμπιστευτήκατε για να συζητήσουμε. Περισσότερο ήθελα να απαντήσετε εσείς και λιγότερο να ρωτάω εγώ. Γιατί νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις ο δημοσιογράφος πρέπει να αφήνει χώρο όταν υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Που και αυτό που σήμερα κάνουμε, να θυμηθούν οι πολίτες που μας βλέπουν την ημερομηνία και την ώρα, είναι καταγεγραμμένο.